Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τρέξανε πιο γρήγορα μάλλον οι εξελίξει από ό,τι περιμέναμε. Σήμερα κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για σύσταση προανακριτική επιτροπή. Τέσσερα δικήματα βαραίνουν τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Να μην Παράβαση... πούμε βαραίνουν, α πούμε τον κατηγορούν. Τον κατηγορούν. Παράβαση καθήκοντο, ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσία, ηθική αυτουργία σε πρόκληση κακουργήματο, αυτούργια σε ψευδορκία μάρτυρο. Η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να χυθεί απλό το φω, δήλωσε από τη Νέα Δημοκρατία ο γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα, ο κύριος Καλαφάτη. Έχουμε αντίδραση του κυρίου Παπαγγελόπουλου με μια μακροσκελή ανακοίνωση. Λέει μεταξύ άλλων ότι οι Φαύλοι δεν θα μου συγχωρέσουν ποτέ, ότι ήμουν, είμαι και θα παραμείνω σφοδρό πολέμιό του. Λέει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί εκδικητικά την πολιτική του εξόντωση με ένα σαθρό κείμενο και ότι ο ίδιο ανακοινώνει πω θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Διερωτάτε πώ τολμούν να μου αποδίδουν ηθική αυτουργία όταν η δικαιοσύνη ερευνά αν υπάρχει αυτούργο, όταν δεν έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη και ήδη έχουν τεθεί στο αρχείο 7 περιπτώσει πολιτικών. Γιατί άραγε ζητούν εντελώ αόριστα να διερευθούν και άλλε υποθέσει, ετοιμάζουν και άλλε και βορία, ντροπή. Τώρα να σα πω. Ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε με πολύ υψηλού ε, τόνου. Κάνει λόγο για άθλια πλεκτάνη, ρευανσισμό, προσπάθεια ελέγχου τη δικαιοσύνη και από προσανατολισμό από το πραγματικό σκάνδαλο τη Νοβάρτη. Το κίνημα αλλαγή από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι θα υπερψηφίσει την πρόταση τη Νέα Δημοκρατία. Το ΜΕΡΑ 25 προσανατολίζεται πιθανότατα να ψηφίσει παρόν. Ένα σύντροφο ήταν παλιά αυτή. Οπότε παρόν θα ψηφίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.